Λοιπόν, ξεκινάει το μάτς στην Τούμπα. Όλοι ψωνισμένοι, ο Ανετόπουλος θα δικήσει τον Παναθηναϊκό. Ξεκινάει το μάτς. Λάθος και ο Παναθηναϊκός ντυμένος, λάθος και ο ΠΑΟΚ. Αντί να παίξει ρόμβο άλλος, να πούμε κτλ. Με τον Κουτρουμπί έτσι να τον έχει κοντά στα center back και να έχει πιο συμμαζεμένο ένα ρόμβο, βάζει το Ζέκα δίπλα με τον Κουτρουμπί και βάζει τον Κουτρουμπί αμυντικό χαφ. Δηλαδή, τι να πω, είναι σαν να με βάλει εμένα σε μαραθωνοδρόμους, να τρέχω να πούμε και να λέω ρε το μπούστι το Κενιάτη να πούμε με ξεπέρασε, τι να κάνω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και πάει τον Καρέλη στην πιο πλευρά. Πολύ ψηλά του ανεβάζει, ειδικά τον Κουτρουμπί. Στέλνω ένα μήνυμα τον Γιάννη τον Καρατζαφέρη που έχουμε εδώ επικοινωνία, ρε Σίδια, είναι πολύ, πολύ ψηλά τον βλέπω αυτό να λέω. Αλλά και ο ΠΑΟΚ λάθος. Και ο ΠΑΟΚ λάθος, γιατί μέχρι το 25ο λεπτό μου πάει στο στυλ το παλιό, ξέντρα ο Λέοβατς, να πηδήξουν, ξέρω εγώ, οι Κοντί με τον Μπερμπάντοφ, ξέντρα ο Ροντρίγκες, μέχρι το 25ο λεπτό. Αυτό το στυλ το λάθος παίζαν και οι δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός ήταν υποφερτός μέχρι τότε και ο ΠΑΟΚ ήταν σε δαιμονιώδη έναρξη παιχνιδιού όσον αφορά τη βιολογική του κατάσταση. Δηλαδή και πρέσαρε ψηλά και κούρσες πήρε και προσπάθησε να κλείσει τον Παναθηναϊκό στα καρέ του, αλλά οι σέντρες που βγαίνανε από τον Ροντρίγκες και από τον Λέοβατς ήταν περισσότερο φύγε μπελά από μένα και σπατάλησε δυνάμεις σε ανορθόδοξο στυλ παιχνιδιού στο ανέβα κατέβα. Μέχρι που έγινε το πέναλτι στο 21ο λεπτό. Λοιπόν, εκεί γίνεται το 1-0. Ήδη με τον Νάνο και τον Ταυλαρίδη και τον Κουτρουμπί να έχουν προβλήματα χαμηλά, ήδη ο μεγάλος προπονητής ενώ του Παναθηναϊκού κάνει την εξής κίνηση. Βάζει γρήγορα μέσα το λαγό, ακόμα και στο 2-0, δεν περίμενε να φάει τρίτο, εγώ σου λέω στο 1-0. Βάζει γρήγορα το λαγό, τον κυρίζει σε ρόμβο, Λαγός, Ζέκα, Αμπέιτ, ο Τσαπατσούλης Ασταχούν και δύο φορ. Πετάει έξω τον Ταυλαρίδη, ο οποίος Ταυλαρίδης είναι να τον πάρεις μαζί με τον Λαζάρ, να τον πάρεις μαζί με τον Μπερμπάντοφ και τον Εσχέν και να τους βάλεις εκεί στην Πότσαρη στη γειτονιά μου, έχουμε ένα καπί της κάτω Τούμπας. Μαζεύονται όλοι οι γέροι και ετοιμοθάνατοι, παίζουν τάβλη με 80 λεπτά ο καφές. Τι είναι αυτή ρε παιδί. Τι είναι αυτή ρε παιδί. Και τον Μπερμπάντοφ πρώτο, αρχηγό της παρέας. Τους πάρεις εκεί, τους βάλεις ένα τραπέζι, Μάρκου Μπότσαρη 50 εκεί και κοντά στη γειτονιά μου. Τι είναι αυτή ρε παιδί. Κουτρουμπής λοιπόν, στόπερ. Τον απαλλάσσεις από τα center back, τον βάζεις εκεί. Και χτυπάς το παιχνίδι, περιμένεις ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο να πέσει, να είσαι στο 1-0, να πάρεις κατοχή, να το παλέψεις ρε πούστε. Τίποτα. Γίνεται το 1-0. Δεν το κάνει αυτό ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δηλαδή πρέπει να έχεις και μυαλό να δεις το κακό. Εγώ ας πούμε παρκάρω τα μάξι μου στη γειτονιά και βλέπω σταυροδρόμι και λέω εδώ άμα βγει αυτός και έρθει αυτός θα έρθει από εκεί. Ποιο αμάξι χτυπάει πρώτο, του μαλάκα το άμαξι το δικό μου. Το παίρνω από εκεί, φεύγω. Πάω κάνω κύκλους. Με λέει η γυναίκα μου, καλά είσαι τρελός, λέει, βρήκες λέει να παρκάρεις το αυτοκίνητο και όχι λέω, μπορεί να εκεί να βγει καμιά μαλακισμένη, να πάει αυτός απάνω της και αντί να πάει απάνω της να έρθει σε μένα πάνω. Ψάχνω το κακό δηλαδή, από πού θα μου έρθει. Καταλάβεις τι γίνεται. Πάντα ψάχνω το κακό, δεν το κοιμάται όρθιος ας πούμε. Μ' άρεσε πολύ η αλλαγή που έκανε ο προπονητής του ΠΑΟΚ και δεν έβαλε τον Κλάου στον Αθανασιάδη. Εκεί τον ερωτεύτηκα. Και λέω το εξής, ρε τον κερατά μπράβο του. Γιατί, χτυπάει ο Μπερμπάντοφ, θα τον περιμένουμε, τον περιμένουμε. Φαβορείται σαν τον Κόκοντα θα βγάλω εγώ, θα περιμένουν οι άλλοι ακόμα. Ακόμα τον Μπερμπάντοφ θα τον περιμένουν, να περιμένετε ρε. Λοιπόν, και δεν βάζει τον Κλάους, πετάζει, που λέει στο χωριό του Μένιου, πετάζει. Στη Χαλάστρα, δεν λέει πετάει, πετάζει, και στις Σέρες το λένε. Πετάζει το Ζάιρο, δεύτερο φορ. Πετάζει τον Ζέκα, τον Μπέλκα δεκάρι και χτυπάει χαμηλά τον Νάνο, τον έχει διαλύσει από εκεί. Βοηθητικά μαρκαρίσματα δεν μπορεί να δώσει ο Κουτρουμπής, γιατί ο Κουτρουμπής είναι 2 μέτρα παλικάρι, 3 μέτρα τεμπέλης. Δεν είναι για απλά ένα μαρκαρίσματα, είναι τζιόλης να πούμε ιστορία. Η φτέρνα του τζιόλη και του Κουτρουμπή δεν πρόκειται ποτέ να πατήσει την πλάγια γραμμή του υπόπτη. Ποτέ. Αυτή είναι πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. 3 μέτρα πάνω, 4 κάτω. Πάνω, κάτω, πάνω. Έτσι. Σε τετραγωνικά γκαρσονιέρα παίζουν. Και βάζει την μπάλα ο ΠΑΟΚ από το 30 μέχρι το 45 χαμηλά και τον ερωτεύεσαι τον ΠΑΟΚ. Εκείνα τα τριγωνάκια κτλ. Βέβαια βοηθάει και ο στυλ και τα λάθη. Να χαίρονται οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ που τραυματίστηκε ο Μπερμπάντοφ. Και είδε ο Τούντορ ότι εγώ τώρα θα έχω να αντιμετωπίσω, ψηλά θα ανεβούν αυτοί και θα έχω να αντιμετωπίσω αργούς παίχτες με γρήγορους τους δικούς μου. Και έτσι έγινε το 3-0. Τώρα,
Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται κτλ. Ωραία. Διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός για το πέναλτι το οποίο είναι δεν είναι. Εγώ λέω δεν είναι και καλά κάνει και διαμαρτύρεται. Δεν ξέρουμε δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δεν μπορούν να έχουν τη διαιτησία που έχουν οι άλλοι. Και ας πάρουν την έπαρα την έχουν. Τι κλαίνε. Αφού έτσι παίζεται το έργο. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Το έργο παίζεται έτσι. Είναι το άλοθη του Μελισανίδη και του Αλαφούζου, ίσως και το δικό μας, με τη διαιτησία, την οποία την έχει όμως ο άλλος. Αλλά και ο Μαδάρα. Δηλαδή, μέσα στον Ατρόμητο, γίνονται 3-4 offside, τα οποία ο υπόπτης είναι καθυλωμένος κτλ. Το ξέρουμε ότι θα πάει 60-40 εκεί. Και αυτό εμείς, αντί να το πολεμήσουμε, να πάρουμε εμείς την ΕΠΟ, θα πάρουμε και ο Μαδάρα όμως, θα πάρουμε τον Μπερμπάντοφ με το φρύδι το βαμμένο, τραυματία, ο άλλος με πήρε τον Ιντέγε. Με πήρε τον Φιμπόκασον, με πήρε τον Καμπιάσο. Δεν είναι ακόμα απόλυτα έτοιμος φουλ, αλλά παίζει. Δίνει στον Ολυμπιακό. Εμείς έχουμε τη δικαιολογία. Η αλήθεια είναι η εξής. Ο συνδυασμός είναι ο εξής. Και αυτοί έχουν τη διαιτησία, αλλά και εμείς βολευόμαστε με αυτή την ιστορία και καθόμαστε και κλαίμε για το πέναλτι κτλ. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Πέρα από τον πέναλτι, πιστεύω ότι ούτως ή άλλως θα έχανε ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι εμφάνιση center back αυτή. Δεν είναι τοποθέτηση του Κουτρουμπί δίπλα στο Ζέκα σε πολλά μέτρα ανάπτυξης του Παναθηναϊκού. Και αν ο Πάοκ ήταν πιο προσεκτικός και είχε περισσότερες δυνάμεις, πρόσεξε. Λέω Μπούζος τώρα. Έπρεπε να γίνει 5-6-0 κτλ. Πώς θα γίνει ρε Μπούζο 5-6-0. Πρώτον, δεν είσαι εκπαιδευμένος στην κόντρα επίθεση. Αυτοσχεδιάζεις. Γιατί μου έχεις τους αργούς Αθανασιάδη και Μπερμπάντοφ, οι οποίοι στην ταχύτητα υστερούν. Άρα δεν μπορώ να βγάλω ταχύτητα. Και το άλλο είναι ότι βιολογικά δεν μπορώ να το κάνω γιατί έχω αναλώσει πάρα πολλές δυνάμεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο μου βγαίνει. Ο Ολυμπιακός στην Τούμπα μπορούσε να το κάνει 4-0. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να το κάνει 8-1 τον Ηρακλή. Ούτε ο ΠΑΟΚ μπορούσε να το κάνει 5-1. Δεν μπορούσε. Δεν έχει εκείνη τη δυνατότητα. Θα μπορούσε αν είχε δυνάμεις που δεν είχε και αν ήταν εκπαιδευμένος στο μεγάλο χώρο. Εδώ υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός. Έχει πολλά να διορθώσει ο ΠΑΟΚ. Ο Γλύκος καθιερώνεται κάτω από τα δοκάρια και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και ο στόπερ ο Βίτορ που πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε και ο Κώστα, ο οποίος διέλυσε τον Μπέρκ. Ο Μπέρκ δεν πήρε μπάλα, δεν γύρισε, δεν βγήκε και μέτωπο ποτέ και δεν έκανε κανένα ενασμένα και κανένα σχεδιασμό με τον Καρέλη. Πολύ λίγα πράγματα. Δίκαια νίκη του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κλαίει σαν τη Μάρθα Βούρτσι. Εμείς θα παίξουμε το έργο, αλλά θα πούμε ότι καλά είναι τα κλάματα, αλλά κάντε ρε κερατάδες και ομάδα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται.